Καλημέρα από το καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας. Καλημέρα από την Αγία Σοφιά, από το σπίτι μας στο Πατρικό. Κάτω από υψηλή ζέστη, άλλο ένα πρωινό εδώ, για να δούμε την πορεία των έργων του ναού μας. Ξεκινάμε από το νοτιοδυτικό πέταλο, στο οποίο τοποθετήθηκαν χθες και οι υπόλοιπες κερκίδες, και μένει μόνο η κατασκευή της δοκού από τη δεξιά πλευρά του πυλώνα, όπως κοιτάμε. Ένα φορτηγό μόλις έφτασε με σιδεριές για τα σιδερώματα. Βλέπουμε εδώ, δεν είναι όλο το φορτηγό μέσα, έχει εισέλθει από την παλιά πύλη του εργοταξίου. Θα μπει σε λίγο ολόκληρο. Ο κεντρικός νότιος τομέας χθες έγινε σκυροδέτηση. Βλέπουμε εδώ, έχουμε ξεκινήσει πλέον το καλούπομα της οροφής του τρίτου επίπεδου, του δευτέρου επίπεδου, συγγνώμη. Και στον νότιο ανατολικό πέταλο βλέπουμε ότι έχουν σκυροδετηθεί οι κολόνες και θα είναι τα καλυπώματα για τα δοκάρια. Πλέον είμαστε για πάνω διάζωμα εδώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα υπόγεια του νότιου τομέα. Πριν δούμε τα υπόγεια, βλέπουμε το φορτηγό που έχει εισέλθει από την παλιά πύλη του εργοταξίου, από τη συσκευαστή, με τα σίδερα που έχει φέρει για τα σιδερώματα στο νότιο τομέα. Είναι αποθηκευτικός χώρος του εργοταξίου, μελλοντικός πεζόδρομος της Αγίας Σοφιάς. Στο σημείο αυτό βέβαια θα γίνει στην πορεία και η μεγάλη πύλη του εργοταξίου, η κεντρική. Ο νοτιοανατολικός πυλώνας, το αντίστοιχο πέταλο από μια άλλη οπτική γωνία, το βλέπουμε εδώ δίπλα ακριβώς ο κεντρικός τομέας. Εδώ βρισκόμαστε στο νότιο δυτικό πέταλο. Κερκίδες που υπολείπονταν στη γωνία τοποθετήθηκαν
και η μόνη εκκρεμότητα πλέον είναι η δοκός. Η οποία από την άλλη πλευρά βέβαια είναι ολοκληρωμένη, όπως βλέπουμε εδώ. Ρίξαμε πριν λίγο μια ματιά στα ενδότερα του νότιο-δυτικού τομέα. Τώρα βρισκόμαστε στον δυτικό. Έχει ολοκληρωθεί όλος ο δυτικός τομέας. Λίγες κλεφτές ματιές στα ενδότερα του ναού από τον δυτικό τομέα. Βλέπουμε εδώ τον αγωνιστικό χώρο. Άλλη μία ματιά από κάποιο άλλο σημείο του δυτικού τομέα. Βλέπουμε το Clark. Τμήματα του στεγάστρου. Ένα πλάνο που έχουμε καιρό να δούμε. Ο βορειοδυτικός τομέας. Δεν θα βαριέμαι να το λέω, είναι μαγεία, πραγματικά. Ο αγωνιστικός χώρος από τον βόρειο τομέα. Μπροστά μας βλέπουμε το μεγάλο τμήμα του στεγάστρου.
συνεχίζονται κάποιες εργασίες σε αυτό. Πάμε λίγο προς τα κάτω, βλέπουμε τις κερκίδες. Εδώ είναι κάποια άλλα τμήματα. Να πούμε ότι στο βάθος δεν φαίνεται από εδώ, καλά τουλάχιστον, είναι το μεγάλο κομμάτι του στεγάστρου, το λεγόμενο ψαλίδι, που ήρθε τις προηγούμενες μέρες, το οποίο έχει ξεκινήσει η συναρμολόγηση. Προσπαθήσουμε να το δούμε από μια άλλη γωνία. Από εδώ μπορούμε λίγο να το διακρίνουμε, είναι στο βάθος, εκεί ακριβώς. Και έχουν ξεκινήσει τη συναρμολόγηση. Η είσοδος του εργοταξίου από την εσωτερική πλευρά, λίγο από τον νότιο-ανατολικό τομέα, διακρίνονται και οι κερκιδοφόροι του κάτω διαζώματος. Βαδίζουμε προς το κέντρο του τομέα, του νότιου τομέα. Εδώ βλέπουμε το βόρειο δυτικό τμήμα του στεγάστρου, το λεγόμενο ψαλίδι. Να το δούμε λίγο από πιο κοντά. Βλέπουμε εδώ το σημείο που έχει ενωθεί με τους αορτήρες. Το σημείο που ενώνονται οι αορτήρες με το μικρό ένθετο του πυλώνα. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει με το μεγάλο ένθετο. Το αντίστοιχο τμήμα στεγάστρου ψαλίδι, κοινώς λεγόμενων, από τον βόρειο-ανατολικό τομέα, το βλέπουμε εδώ. Η ίδια ακριβώς κατάσταση. Το μόνο πια που μένει είναι το κεντρικό τμήμα. Βρισκόμαστε πίσω από τον βόρειο ανατολικό πυλώνα. Φυσικά και δεν μένει, όπως είπα πριν, μόνο το κεντρικό τμήμα. Έχει ακόμα να μπουν και τα πίσω τμήματα.
τα οποία θα κουμπώσουν σε εισαγωγικά στη δοκό. Τη βλέπουμε εδώ. Τα τζιτζίκια δίνουν συναυλία. Ο ανατολικός τομέας, ολοκληρωμένος και εδώ. Ένα μικρό τμήμα της δοκού. Και ένα μικρό τμήμα κερκίδων. Στο πάνω διάσμα υπολείπεται από εδώ. Από μία άλλη οπτική γωνία διακρίνουμε το ψαλίδι που ήρθε τις προηγούμενες ημέρες. Θα το δούμε από λίγο πιο κοντά. Έχει ξεκινήσει η συναρμολόγηση. Το συγκεκριμένο είναι, έχει ακουμπήσει μπροστά στο νότιο δυτικό πέταλο. Λογικά θα τοποθετηθεί στον αντίστοιχο πυλώνα. Εδώ βλέπουμε το κάτω τμήμα που έχει ξεκινήσει η συναρμολόγηση. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τη συναρμολόγηση που πραγματοποιείται στο ψαλίδι στην κάτω του πλευρά. Εδώ βλέπουμε μία κερκίδα που κατευθύνεται από το γερανό προς το νοτιοδυτικό τομέα. Βλέπουμε εδώ την κερκίδα. Είμαστε στο κάτω διάσωμα. Η κερκίδα οδεύει προς τοποθέτηση στο κάτω διάσωμα. Το κεντρικό τμήμα του στεγάστρου με τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτό. Το βλέπουμε από λίγο πιο κοντά. Δίπλα στον υπεργερανό
Θα βλέπουμε το μικρό γερανάκι. Κατευθύνεται από τους εργάτες. Είναι οι τελευταίες πινελιές στο κεντρικό τμήμα πριν την ανύψωση που θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Από λίγο πιο κοντά διακρίνουμε το ψαλίδι του στεγάστρου και βλέπουμε το σημείο συναρμολόγησης. Για άλλη μια φορά το κεντρικό τμήμα του στεγάστρου. Με τις εργασίες που γίνονται αριστερά και δεξιά, όπως κοιτάμε. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τις εργασίες στο κεντρικό τμήμα του στεγάστρου. Ο ανατολικός τομέας. Τα παράθυρα της Αγίας Σοφιάς. Και όπως είπαμε νωρίτερα, η μοναδική εκκρεμότητα πια που υπάρχει από εδώ είναι ένα μικρό τμήμα της Δοκού. Ακριβώς εδώ. Και επίσης ένα μικρό τμήμα κερκίδων. Από τον ανατολικό τομέα προχωράμε στο νότιο ανατολικό, όπου βλέπουμε ότι έχει ξεκαλυπωθεί το δάπεδο και προχωράμε για τα δοκάρια. Βαδίζουμε ολοταχώς προς το πάνω διάζωμα. Νότιο ανατολικό πέταλο από την άλλη πλευρά του πυλώνα. Βλέπουμε τα καλοπόματα για τα δοκάρια. Ξεκινάμε το πάνω διάζωμα. Συνεχίζουμε προς το κέντρο του νότιου τομέα. Βλέπουμε και εδώ ότι καλυπώνεται η οροφή. Και το νότιο δυτικό πέταλο. Οι κερκίδες ολοκληρώθηκαν. Και μένει πλέον οι διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για τη Δοκό.
από το καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας, από το καμίνι της Αγίας Σοφιάς, από το σπίτι μας το Πατρικό, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά, αδέλφια. ΑΕΚ για πάντα.